Ο Λάζαρος ήταν φίλος του Ιησού. Ζούσε με τις αδελφές του, τη Μάρθα και τη Μαρία, στη Βιθανία της Ιουδαίας. Λίγες μέρες πριν από το πάθος του Κυρίου, ο Λάζαρος αρρώστησε και οι αδελφές του, η Μάρθα και η Μαρία, έστειλαν να ειδοποιήσουν τον Ιησού. Όταν έφτασε ο Ιησούς, ο Λάζαρος ήδη είχε πεθάνει και ήταν θαμμένος εδώ και 4 ημέρες. Τότε ο Κύριος διέταξε να σηκώσουν την πέτρα που έφραζε τον τάφο και μετά από προσευχή φώναξε δυνατά «Λάζαρε, δεύρω έξω!». Ο 4 ημερών νεκρός Λάζαρος αμέσως αναστήθηκε και σηκώθηκε τυλιγμένος στα σάβανα. Αυτό το θαύμα λοιπόν γιορτάζουμε την ημέρα αυτή. Την ημέρα αυτή γιορτάζουμε την πανηγυρική είσοδο του Κυρίου Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Ο Ιησούς ερχόμενος από τη Βιθανία στη Ιεροσόλυμα έστειλε 2 από τους μαθητές του και του έφεραν ένα γαϊδουράκι και κάθεσε πάνω του για να μπει στην πόλη. Ο δε λαός, ακούγοντας ότι ο Ιησούς έρχεται, πήραν αμέσως τα χέρια τους βάγια από φοίνικες και βγήκαν να τον υποδεχθούν. Άλλοι με τα ρούχα τους και άλλοι κόβοντας κλαδιά από τα δέντρα έστρωναν τον δρόμο από όπου περνούσε ο Ιησούς. Και όλοι μαζί, ακόμα και τα μικρά παιδιά, φώναζαν «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Η Αγία και Μεγάλη Δευτέρα. Από την ημέρα αυτή αρχίζουν τα Άγια Σωτήρια Πάθη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και σαν τύπος του λαμβάνεται από την Εκκλησία μας ο Πάγκαλος Ιωσήφ. Πάγκαλος, στα πάντα καλός. Αυτός ήταν ο 11ος γιος του Ιακώβ. Αλλά τα αδέλφια του, αφού τον είχαν πετάξει μέσα σε ένα λάκκο, στη συνέχεια τον πούλησαν. Πήγανε στην Αίγυπτο. Εκεί τον συγκοφάντησαν, τον καταδίκασαν σε φυλάκιση. Τέλος, βγήκε από το δεσμοτήριο με δόξα πολύ και τιμήθηκε σαν βασιλιάς. Έγινε κύριος όλης της Αιγύπτου και σιτοδότης όλου του λαού. Μ' όλα αυτά ο Ιωσήφ προεικόνιζε στον εαυτό του τα πάθη και τη μετέπειτα δόξα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μαζί με τη μνήμη του Ιωσήφ αναφέρεται και η ιστορία με την άκαρπη σικιά που ο Κύριος καταράστηκε και ξήρατε. Αυτό απεικονίζει τη συναγωγή των Ιουδαίων που επειδή δεν είχε τον απαιτούμενο καρπό της αρετής και της ευσέβειας, γυμνώθηκε από κάθε χάρη πνευματική με την κατάρα. Η Αγία και Μεγάλη Τρίτη. Την Μεγάλη Τρίτη θυμόμαστε και ζούμε 2 παραβολές. Η πρώτη είναι η παραβολή των 10 παρθένων, που μας διδάσκει να είμαστε έτοιμοι και γεμάτοι από πίστη και φιλανθρωπία. Η δεύτερη είναι η παραβολή των ταλάντων. Μας διδάσκει να είμαστε εργατικοί, να καλλιεργούμε και να αυξάνουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα. Η Αγία και Μεγάλη Τετάρτη. Οι γυναίκες που άλυψαν με μύρο τον Κύριο ήταν 2. Η μεν μία τον άλυψε πολύ καιρό πριν από το πάθος. Η δεύτερη λίγες μέρες πριν και ήταν φρόνιμη και ενάρετη. Αυτού του ευλαβικού έργου τη μνήμη επιτελεί αυτή τη μέρα η Εκκλησία, αναφέροντας συγχρόνως και την προδοσία του Ιούδα. Το πολύτιμο εκείνο μύρο που η γυναίκα εκείνη άλυψε το κεφάλι και τα πόδια του Ιησού και στη συνέχεια τα σκούπισε με τα μαλλιά της, εκτιμήθηκε 300 δινάρια. Από όλους τους μαθητές, ο φιλάργυρος Ιούδας δήθεν σκανδαλίζεται για την απώλεια τέτοιου μύρου. Ο Ιησούς του κάνει παρατήρηση να μην ενοχλεί τη γυναίκα. Τότε ο Ιούδας πηγαίνει στους αρχιερείς που ήταν συγκεντρωμένοι στην αυλή του Καϊάφα. Συμφωνεί μαζί τους για την προδοσία για 30 αργύρια,
και από τότε ζητούσε ευκαιρία να τον προδώσει. Να σημειωθεί εδώ ότι από το γεγονός αυτό της προδοσίας καθιερώθηκε και η νηστεία της Τετάρτης. Η Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Το βράδυ της ημέρας αυτής, που ήταν η παραμονή του Εβραϊκού Πάσχα, ο Κύριος δείπνησε στην πόλη με τους 12 μαθητές του. Ευλόγησε το ψωμί και το κρασί και με αυτόν τον τρόπο παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έπειτα ένυψε τα πόδια των μαθητών του και το γεγονός αυτό από την εκκλησία μας ονομάζεται νηπτήρ. Ο νηπτήρ μας διδάσκει ότι πρέπει να εκδηλώνουμε την αγάπη μας προς τους άλλους ανθρώπους με ταπεινοφροσύνη. Κατόπιν ο Ιησούς είπε καθαρά ότι ένας από τους μαθητές του θα τον πρόδιδε και έδειξε τον προδότη δίνοντας τον Ιούδα ένα κομμάτι μουσκεμένο ψωμιού στο ζωμό του πιάτου. Ο Ιούδας έφυγε αμέσως και ο Κύριος με τους μαθητές του αποσύρεται στο όρος των ελαιών, όπου μόνος του προσεύχεται γονατιστός. Μόλις τελειώσει η προσευχή, φτάνει ο Ιούδας με τους στρατιώτες και πολύ όχλο. Αφού φίλησε τον Κύριο στο πρόσωπο, τον παραδίδει. Συλλαμβάνεται ο Ιησούς και οδηγείται δεμένος στους αρχιερείς Άννα και Καϊάφα. Οι μαθητές σκορπίζονται και ο θερμόαιμος Πέτρος, που τον είχε ακολουθήσει μέχρι την αρχιερατική αυλή, τον αρνείται κι αυτός. Ο Κύριος οδηγείται μπροστά στο παράνομο συνέδριο και εξετάζεται για τους μαθητές του και για τη διδασκαλία του. Εξορκίζεται στο Θεό να πει αν είναι ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας την αλήθεια κρίνεται ένοχος θανάτου. Στη συνέχεια τον φτύνουν στο πρόσωπο, τον χαστουκίζουν και τον εμπέζουν με κάθε τρόπο όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί. Η Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Την ημέρα αυτή τελούμε την ανάμνηση των φρικτών και σωτήριων παθών του Κυρίου Ιησού Χριστού και από αυτό το γεγονός καθιερώθηκε και η νηστεία της Παρασκευής. Αφού ο Ιησούς παραδόθηκε στους στρατιώτες, τον γυμνώνουν, του φορούν κόκκινη χλαμίδα, του βάζουν ακάθινο στεφάνι και καλάμι στο χέρι αδισκύπτρου. Κατόπιν τον προσκυνούν θλεβαστικά, τον φτύνουν και τον χτυπούν, στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Στη συνέχεια του φόρεσαν και πάλι τα ρούχα του, του δίνουν το σταυρό και έρχεται στον τόπο της καταδίκης, το Γολγοθά. Εκεί σταυρώνεται ανάμεσα σε δύο ληστές, βλασφημείται από όσους περνούν μπροστά του και οι στρατιώτες του τον ποτίζουν με χολή και ξύδι. Μετά από λίγο ο Κύριος φώναξε δυνατά «Τετέλεστε» και έτσι εκμνέει ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Κατά το θάνατο του Κυρίου τρέμει από φόβο και αυτή η άψυχη κτήση. Έπειτα λογχίζεται από τους στρατιώτες στα πλευρά του και τρέχει αίμα και νερό. Τέλος, κατά το ηλιοβασίλεμα, έρχεται ο Ιωσήφ ο Αρημαθέας και ο Νικόδημος, κρυφοί μαθητές του Χριστού. Αποκαθυλώνουν από το σταυρό το πανάγιο σώμα του διδασκάλου τους. Το αρωματίζουν, το τυλίγουν σε καθαρό σεντόνι και το θάβουν σε καινούριο μνημείο, κυλώντας πάνω στο στόμιό του μια μεγάλη πέτρα. Το Άγιο και Μεγάλο Σάββατο. Την ημέρα αυτή, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι παρακάλεσαν τον Πιλάτο να βάλει φρουρού στον τάφο του Ιησού, διότι φοβόντουσαν ότι οι μαθητές θα κλέψουν το σώμα του. Γιορτάζουμε την ταφή και την κάθοδο του Ιησού Χριστού στον Άδη. Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου έχουμε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Την ήττα του θανάτου και της φθοράς και την αφή του Αγίου Φωτός στον κόσμο από τον Πανάγιο Τάφο.
η Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Γιορτάζουμε την Αγία Ανάσταση και ασπαζόμαστε εν Χριστώ μεταξύ μας. Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Πέρασμα από το θάνατο στην Ανάσταση, από τη δουλεία στην ελευθερία. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.